ήσουν αυτή την αλλαγή στην καριέρα σου, όχι απότομα, ούτε χωρίς να δουλέψεις, αλλά ξέρεις, ξαφνικά σε μάθαμε πολύ από μια πολύ μεγάλη. Καταρχήν, εγώ δεν την έχω βιώσει ακόμα την αλλαγή. Ναι. Το έχω βιώσει τη χαρά, ας πούμε, που γίνουμε στο γύρισμα και ξέρουμε ότι έχει πάει καλά η δουλειά. Πολύ λίγα πράγματα. Δεν βιώνω κάποια αλλαγή ακόμα. Δηλαδή, δεν έχουν αρχίσει να σε σταματάνε στον δρόμο, να σου μιλάνε. Έχουν αρχίσει. Εγώ το μεταφράζω, δεν με σταματάνε ακριβώς. Με κοιτάνε λίγο περίεργα. Έτσι, ναι, δηλαδή, ότι βλέπω, περνάει το βλέμμα από πάνω και σκαλώνει. Και δεν ξέρω ακόμα όμως αν. Μπορεί να είναι κάτι που φοράω, ξέρω κάτι που έκανα. Ακόμα είμαι σε αυτό το στάδιο. Ακούγονται διάφορα ότι θα σταματήσει το κάτω πατατάλι. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση. Mm-hmm. Ότι ακολουθεί, και όπως είπε και ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης, που δήλωσε επί του θέματος, ότι θα ακολουθήσει την τύχη και την πορεία της χώρας. Αυτό. Δηλαδή, αν προφανώς του χρόνου τα πράγματα είναι ακόμα πιο δυσμενή και ακόμα πιο δυστοπικά, έτσι όπως είναι, δηλαδή. Πιθανότατα να πέσει έξω ο προγραμματισμός. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα είμαστε στο τώρα. Δηλαδή, γυρνάμε τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Το να κοπεί έχει τις ίδιες πιθανότητες όπως έχει οποιαδήποτε άλλη ελληνική σειρά να κοπεί. Βρισκόμαστε σε κρίση, παιδιά. Είναι θέμα το οικονομικό πλέον. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να κοπεί. Αλλά υπάρχει πάντα ο φόβος, γιατί όπως ξέρετε, όλα τα κανάλια έχουν ένα χρέος αυτή τη στιγμή. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένα καμπανάκι. Κάποιο blog έγραψε μια πληροφορία που δεν ξέρω αν τη διασταύρωσε ή όχι. Και το πήραν μετά και το ένα blog με το άλλο, ένα site με το άλλο και το βγάλανε. Τι λες? Παιδιά, πάντως είναι φοβερό, επειδή και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν οικονομικά θέματα με τους τοπίους του Παρταλίου. Ισχύει αυτό. Γιατί σου λένε αυτό? Όχι, δεν είναι θέμα ότι κόβεται, επειδή προφανώς κάνει νούμερα. Δεν είναι κόβεται. Τρελή είναι. Απλώς είναι θέμα ότι άμα δεν πληρώνεται ο άλλος, θα κάνει ανοχή ένα μήνα, δύο μήνα. Πόσο θα δηλαδή, αν δουλεύει του άλλου τσάμπα, δεν πάει να κάνει και 60%. Και τώρα που κάνουν και 60%, σου λέει τώρα να πιέσουμε, πώ πάρουμε και κανένα φράγκο να πούμε. Γιατί δουλεύουμε. Έτσι, τώρα θα του πιέσουμε ότι άμα δεν μας αυτό, δεν κατεβαίνουμε στα γυρίσματα. Δεν έχουν πληρωθεί. Δεν έχουν πληρωθεί. Δεν έχουν πληρωθεί. Καταλαβαίνετε, παιδιά, σε αυτήν την ώρα. Σύντομα να.